Να υποδεχθούμε τον κύριο Νικολάο Λαβράνο, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Περιοριστικού Σώματος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και σε εσάς και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Τώρα, θέλω να μιλήσω μαζί σας, διότι εμείς έχουμε απορίες, έχουμε ερωτήματα. Δεν είμαστε ειδικοί όπως εσείς στα θέματα πυρόσβεσης. Έχουμε απορίες. Εγώ, για παράδειγμα, θυμάμαι από ανάλογα ρεπορτάζ πριν από χρόνια. Θυμάμαι πυροφυλάκια, στελεχωμένα. Να γίνεται επίσης κουβέντα, θυμάμαι, για τον τρόπο της επίβλεψης των δασών. Με ποιο τρόπο θα τα επιβλέπουμε, θα έχουμε εικόνα, ανά πάσα στιγμή, σε πραγματικό χρόνο, αν επιχειρήσει κάποιος να βάλει μια φωτιά. Αυτά έχουν λυθεί με το πέρασμα των ετών, κύριε Λαβράνε? Κοιτάξτε, δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς την πρόληψη και αντιμετώπιση και καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Έχουμε δηλαδή στελεχωμένα πυροφυλάκια παντού όπου έχουμε πρόβλημα? Κοιτάξτε, επειδή θα τεθεί και ένα θέμα ως προς τη λειψανδρία, ως προς τις ελλείψεις του πυροσβεστικού σώματος, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην είναι όλα επανδρομένα. Πυροφυλάκια πάντως υπάρχουν, υπάρχουν οι πυροφυλάκες κανονικά με βάρδιες, υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα και ως προς την πρόληψη που ανέφερα και ως προς την καταστολή, αλλά πλέον αποδεικνύεται ότι πρέπει να γίνει μια αναπροσαρμογή και του επιχειρησιακού σχεδιασμού ως προς τα δάση και ως προς την πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει λοιπόν περιπολίες. Σημαίνει ότι θα βλέπουμε περιοχές οι οποίες δυστυχώς κινδυνεύουν με πολύ μεγάλη συχνότητα, σχεδόν κάθε χρόνο. Εκεί θα πρέπει να βλέπουμε, ολόκληρο το χώρο ανά πάσα στιγμή. Αυτά συμβαίνουν, το λέω, γιατί ξέρετε, μιλώντας για παράδειγμα με επιστήμονες, μετεωρολόγους ή πυρομετεωρολόγους, νέες ειδικότητες εκ των πραγμάτων λόγω της κλιματικής αλλαγής, λένε ότι δορυφορικά συστήματα δεν έχουν το κόστος που είχαν πριν από 20-25 χρόνια. Είναι πολύ πιο φθηνά τώρα για να τα προμηθευτεί κανείς. Μόλις πες, διάβαζα ένα άρθρο που αφορά για το τι ακριβώς έχει καταφέρει η γείτονα χώρα, η Βουλγαρία, ναι, με τον ίδιο σχεδόν δασικό πλούτο. Εγώ εστίασα σε ένα μόνο κομμάτι, στα αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης. Μάλιστα. Αυτά που εδώ βρίσκονται ακόμα σε πιλωτική μορφή. Αυτά θα μπορούσαν πραγματικά να δώσουν μια μεγάλη λύση. Και δεν το λέω υποτιμητικά για τη γείτονα χώρα, αλλά ναι, δεν γίνεται να διαθέτει η Βουλγαρία και να μην διαθέτει η Ελλάδα, που έχει πολύ περισσότερες και πολύ πιο δύσκολες δασικές πυρκαγιές από τη Βουλγαρία. Τα τελευταία χρόνια και μέσω του Υπουργείου μας και το νεοσύστατο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, ναι, έχει δοθεί μεγάλη έμφαση, η αλήθεια είναι, στην πρόληψη. Έχουν εκπονηθεί πάρα πολλά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα Dinero, που αναφέρεται και κυρίως στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, στη διάνοιξη των δασικών δρόμων, στο καθαρισμό των δασών, των αρχαιολογικών χώρων κτλ. Απλά αποδεικνύεται ότι οι εξελίξεις με την κλιματική κρίση που έχει επέλθει πλέον, να το πω λίγο έτσι πιο λαϊκά, προηγείται, βρίσκεται μπροστά από εμάς. Άρα λοιπόν θα πρέπει εμείς να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο, να περάσουμε εμείς μπροστά από τις εξελίξεις. Άρα χρειάζονται λοιπόν πολύ περισσότερα πράγματα να γίνουν και από εμάς τους ίδιους τους πολίτες, μια αλλαγή νοοτροπίας, μια αλλαγή φιλοσοφίας. Για παράδειγμα, ναι, να τα μην τα ρίξουμε όλα στην κλιματική αλλαγή και στην κλιματική κρίση. Όταν με 8 μποφόρ θα πάει κάποιος μέσα σε ένα δάσος για να κάνει barbecue. Όταν κάποιος με 7 μποφόρ θα προκαλέσει ένα σπινθήρα γιατί θα παρακόψει κάποια σίδερα με το κοπής μετάλλων ή θα κάνει γεωργικές εργασίες. Δεν μας φταίει σε όλα η κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει όχι, δεν μας φταίει. Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, αλλά πρέπει και σαν κράτος όμως να έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε αυτό που θα πάει να κάνει μπάρμπεκι, όπως λέτε, με 7 και 8 που φορούμε στο δάσος. Ή τον άλλον, ο οποίος πήγε με τους 19 αναπτήρες και με το φλογοβόλο για να κάνει, να δοκιμάσει αν πόσο εύκολα παίρνει φωτιά το δάσος στον αυλό. Πολύ, πολύ σωστή και εύστοχη παρατήρηση. Αυτό πώς θα γίνεται είναι το θέμα. Και θέλω εδώ να βάλω και άλλο ένα θέμα. Το θέμα της εκπαίδευσης. Ναι. Είναι οι συναδελφοί σας και εσείς εκπαιδευμένοι στην δασοπυρόσβεση? Γιατί θυμάμαι στο παρελθόν που λέγαμε ότι οι πυροσβέστες ως επιτοπλίστων είναι άρτια εκπαιδευμένοι στο να σβήνουν φωτιές μέσα σε αστικό ιστό. Στο δάσος είναι άλλη υπόθεση, είναι άλλη ιστορία. Έχετε την επαρκή εκπαίδευση για να ανταπεξέλθετε χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή σας? Γιατί ξέρουμε πόσο ηρωικά συμπεριφέρεστε όλοι οι πυροσβέστες όταν έχετε απέναντι σας ένα μεγάλο μέτωπο. Επειδή πρόλαβα τη μετάβαση, έχοντας 26 χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα, πρόλαβα τη μετάβαση της δασικής υπηρεσίας στο πυροσβεστικό σώμα.
Η αλήθεια είναι τα πρώτα χρόνια, επειδή αυτή η μετάβαση έγινε λίγο με γοργούς ρυθμούς και όχι με την κατάλληλη προετοιμασία. Τι γοργούς, κύριε Λαβράνε, σας πετάξαν εκείνα τα χρόνια στα δάση και δεν είχατε, και δεν το λέω για να σας, δεν σας μέμφωμαι τώρα, σας βάλανε εκεί χωρίς να έχετε χάρτες, χωρίς να έχετε κλειδιά για τις μπάρες στους δασικούς δρόμους. Και σας είπανε, ξεκινήστε να σβήνετε. Τις δυσκολίες, εγώ τις θυμάμαι. Εκεί ήμουν. Γι' αυτό και προανέφερα την έκφραση με προχειρότητα. Ναι, ναι. Ότι έγινε λίγο βιαστικά η όλη αυτή η μετάβαση της δασοπυρόσβεσης στο πυροσβεστικό σώμα. Έκτοτε όμως έχουν γίνει όλες αυτές οι κινήσεις, και επειδή αναφερθήκατε για την εκπαίδευση, ναι. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πυροσβέστης είναι άριστος επαγγελματίας, με καθημερινή και άρτια εκπαίδευση, με υψηλό φρόνημα. Και όσο αφορά και το δασικό κομμάτι, ναι, πριν την αντιπυρική περίοδο, μέχρι και τις 30 Απριλίου, κάνει καθημερινά ασκήσεις για την αντιμετωπίση πυρκαγιές κάτω από αυτές τις καταστάσεις, ναι. Μέσα σε δάση κτλ. Μάλιστα. Υπάρχουν πάντως κάποια σημεία, και σωστά είπατε εσείς, ότι πρέπει να πάμε σε ένα νέο σχεδιασμό, επικαιροποίηση μάλλον. Παράδειγμα, χθες είχαμε τη φωτιά στη Χαράδρα του Αγίου Γεωργίου στην Πάρνηθα. Είχαμε 7-8 μποφόρ άνεμο και μπορούσαν να επιχειρήσουν μόνο τα ελικόπτερα, όχι τα καναντέρ, και βεβαίως δεν μπορούσαν να προσεγγίσει, δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν οι πήγες δυνάμεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις πώς προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα? Υπάρχει τρόπος, υπάρχουν μέσα για να μπορεί να είναι αποτελεσματική και άμεση η παρέμβαση του πυροσβεστικού σώματος σε Χαράδρες? Πολύ σωστά το επισημάνατε. Στη συγκεκριμένη φωτιά μπορούσαν, λόγω της γεωμορφολογίας και το ιδιαίτερο το ανάγλυφο της περιοχής, να επιχειρήσουν μόνο τα ελικόπτερα Έριξον. Άρα κατευθείαν τα αεροπλάνα ήταν καθυλωμένα, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο, λόγω του αναγλύφου, λόγω των χαραδρών, λόγω των κρεμνών που υπάρχουν μέσα στα ελληνικά δάση, να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις. Γι' αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια το πυροσβεστικό σώμα έχει προμηθευτεί και drones, έχει προμηθευτεί και τα πτυτικά, τα μικρά, τα πετζετέλ, τους air tractor όπως αποκαλούμε. Γίνονται κινήσεις βελτίωση πραγματικά, να προχωρήσουμε και εμείς να συνεχίσουμε να ακολουθούμε τις εξελίξεις. Εδώ θέλω να πω κάτι σχετικά με την κλιματική αλλαγή, μιας και μου δίνει την ευκαιρία. Και επαναφέρουμε στο θέμα της νοοτροπίας και της φιλοσοφίας. Μόνο το 1% των πυρκαγιών οφείλεται σε ένα τυχαίο γεγονός, για παράδειγμα ένα κεραυνό ή σε ένα φυσικό ή χημικό φαινόμενο. Το υπόλοιπο 99% των πυρκαγιών προκαλείται από χέρι, από ανθρώπινο χέρι. Είτε αυτό λέγεται εμπρισμός, είτε αυτό αμέλεια. Λέγεται αμέλεια. Είτε αμέλεια. Που για μένα πλέον η αμέλεια χαρακτηρίζεται πλέον ως εγκληματική. Ναι, λέτε ότι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε πιο αυστηρά. Νομικά ακριβώς. Να την αντιμετωπίσουμε πιο αυστηρά. Σωστά. Όσα λοιπόν ένα αέρια μέσα να έχουμε, γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλο στόρο εναέριων μέσων. Όσες μηχανοκίνητο στόλο και να έχει το πυροσβεστικό σώμα, που η αλήθεια είναι ότι έχει γερασμένο μηχανοκίνητο στόλο. Όσο πυροσβέστη και να έχουμε, γιατί προσπαθούν κάποιοι να αραιοποιήσουν την κατάσταση με τον αριθμό των πυροσβεστών και να πούνε ότι δεν έχουμε ελλείψεις. Έχουμε ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα. Αλλά πέρα από όλα αυτά, πέρα από αυτά τα προβλήματα που απασχολούν την εργασιακή καθημερινότητα του πυροσβέστη, εάν δεν αλλάξουμε φιλοσοφία και νοοτροπία σαν άνθρωποι, αλλά και σαν κυβέρνηση, και να σταματήσουμε να πιπιλίζουμε πια αυτή την καραμέλα της κλιματικής αλλαγής, να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη, θα ζήσουμε και του χρόνου και του παραχρόνου, αν και με φύση αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι εικόνες θα αποτελούν καθημερινότητα, όπως συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Πρέπει να φυπνιστούμε όλοι, πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας κάνω, χωρίς ποτέ εγώ να υποστέλλω το σεβασμό που νιώθω για εσάς, τους ένστολους αλτρουιστές, όπως συνηθίζω να λέω. Νωρίτερα, πριν να συνδεθούμε εμείς, η Αλεξάνδρα Μερακλείδη εκεί στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. Είναι πολλά τα σπίτια εκεί τα οποία έχουν καταστραφεί ως καιρός. Ένας λοιπόν από τους ιδιοκτήτες παραπονιόταν, δεν υπήρχε την ώρα που η φωτιά κατέβαινε και έμπαινε μέσα στον οικισμό και χτυπούσε το σπίτι του και άλλα σπίτια. Δεν υπήρχε εκεί πυροσβεστικό όχημα, δεν υπήρχαν πυροσβέστες. Καλά, τέτοια παράπονα θυμάμαι πάρα πολλά στο παρελθόν, πολλά χρόνια από κόσμο ο οποίος έχασε την περιουσία του. Θέλω λίγο να ρωτήσω, η διάταξη των δυνάμεων έχει να κάνει κάθε φορά με την κατεύθυνση και την ιδιομορφία της πυρκαγιάς. Δεν σημαίνει ότι αν βρω εγώ ένα πυροσβεστικό όχημα και του πω έλα πίσω, θα έρθει για να μπορέσει να υπερασπιστεί να σώσει ένα σπίτι. Όχι, έτσι. Όχι, βέβαια. Επ' αυτού θέλω να κάνετε ένα σχόλιο. Θέλω να είμαστε δίκαιοι και απέναντι στους πυροσβέστες. Καταρχάς, να ξεκινήσω με την κατανόησή μου πραγματικά για τους ανθρώπους που χάσανε τις περιουσίες τους.
τις περιουσίες που τις χτίζανε χρόνια, ένα σπιτάκι, έχουν δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε, στην ίδια πυρκαγιά, στον ίδιο δρόμο, ένα πυροσβεστικό όχημα μπορεί να σώσει ένα σπίτι, που για αυτούς θα είμαστε ήρωες, και 100 μέτρα πιο κάτω ένα σπίτι μπορεί να καεί και για αυτούς θα καταλαβαίνετε. Αλλά συνήθως έχετε εντολή να είστε πιο μπροστά, σωστά. Έχετε εντολή να είστε πιο μπροστά, ανάμεσα δηλαδή στα σπίτια και στη φωτιά. Έτσι πλέον, όπως έχουν διαμορφωθεί οι πυρκαγιές λόγω της κλιματικής κρίσης, οι οποίες έχουν γίνει πιο σφοδρές, πιο δυναμικές, πιο επιθετικές, αν θέλετε, και φυσικά είναι πολύ πιο δύσκολα διαχειρίσιμες ακόμα και από εμάς τους πυροσβέστες, καταλαβαίνετε ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός χρήζει αναπροσαρμογής και ανά κάθε ώρα. Μια αλλαγή διεύθυνση των ανέμων, μια αυξομοίωση της έντασης των ανέμων, μπορεί να προκαλέσει και να εγκλωβίσει όχι μόνο τους πυροσβέστες, οι οποίοι εμείς αγωνιζόμαστε για αυτόν τον λόγο, αγωνιζόμαστε για τη ζωή και την προστασία του πολίτη. Καταλαβαίνετε. Εγώ κατανοώ την πίκρα και την οργή του κάθε πολίτη. Απλά να κατανοήσουμε ότι όσες πυροσβεστικές δυνάμεις και να έχουμε, εδώ και 1,5 μήνα το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε πόλεμο. Βρίσκεται σε πόλεμο με την πυρήνη Λέλαπα. Υπάρχουν καθημερινά ξεσπάνε γύρω στις 70, 80 και 100 φωτιές. Τις περισσότερες οι συνάδελφοί μου τις προλαβαίνουν τη γενέση τους. Καταλαβαίνετε όμως ότι για 5-6 φωτιές, με τη ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν, δεν μπορούμε να τις προλάβουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Νικόλαος Λαβράνος, ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, να δώσετε, ξέρω ότι δεν είναι η στιγμή, ούτε για χαμόγελα, ούτε για χαρές, αλλά να πείτε όμως στους συναδέλφους σας και να το πείτε και εσείς, ότι ο κόσμος είναι, πάντα σας έχει στο μυαλό του ως προστάτες στην συντηρητική του πλειοψηφία. Έτσι, και πάντα σέβεται τον αγώνα που κάνετε. Γιατί κάνετε έναν πολύ σκληρό αγώνα. Δίνετε κάθε φορά ένα πολύ σκληρό αγώνα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και μέσω της εκπομπής σας, γιατί και το σύνολο των δημοσιογράφων, αλλά και οι απλοί πολίτες, η κοινή γνώμη πραγματικά έχει κατανοήσει και έχει αγκαλιάσει το πυροσβεστικό σώμα, για τον αγώνα και την προσπάθεια που καταβάλει νυχθημερών σε όλα τα μέτωπα. Εγώ μέσω της εκπομπής σας θέλω να ζητήσω επιτέλους και την έμπρακτη στήριξη της πολιτείας, γιατί είναι ντροπή για μένα, είναι ασέβεια, γιατί είμαι και εκπρόσωπος των εργαζομένων, προσωπώντας το μεγαλύτερο συνδικαλιστικό φορέα του σώματος. Ενώ ο πυροσβέστης επιχειρεί κάτω από ακραίες, αντίξωες, επικίνδυνες και αφηγήνες συνθήκες, έχοντας φέτος μάλιστα αριθμό τραυματισμών πάνω από 100, αριθμό ρεκόρ, να μην έχει αναγνωριστεί. Και τους δύο χειριστές. Και δυστυχώς την απώλεια δύο ηρώων. Τους δύο ήρωες. Γιατί ποιος μπορεί να πει για αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν έδωσαν τη ζωή τους με το Καναντέρ εκεί που. Όντως έδωσαν τη ζωή τους, επιχειρώντας μέχρι και την τελευταία βολή να κάνουν αυτό που κάνουν και οι πυροσβέστες, οι επίγειες δυνάμεις, να προστατεύσουμε πρωτίστως την ανθρώπινη ζωή και κατόπιν την ανθρώπινη περιουσία και το φυσικό μας πλούτο. Ζητάω λοιπόν από την πολιτεία, επιτέλους, πέρα από την ηθική αναγνώριση ότι ναι, επιχειρούμε κάτω από επικίνδυνες συνθήκες, να αναγνωρίσει και έμπρακτα το επάγγελμα του πυροσβέστη ως επικίνδυνο και αφηγηνό. Και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου πραγματικά τον Έλληνα και την Ελληνίδα πυροσβέστρια που επιχειρούν κάτω από αντίξωες συνθήκες, επί συνεχόμενες ημέρες, μακριά από τις οικογένειές τους, από τη σύζυγό τους, τον σύζυγό τους και τα παιδιά τους. Ένα μεγάλο μπράβο και καλή δύναμη. Είναι δίκαιο το έτοιμά σας, κύριε Λαβράνε. Είναι δίκαιο το έτοιμά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλή σας μέρα.